Ο Μαρινάκης προσπαθεί να βγει μπροστά. Η επέμβαση του Τσιμπίνη και τώρα Τσιλιάκος. Μια παλιά για τον Βαλαόρα. Βαλαόρας από πλάγια θέση. Κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί ο Μπάραν. Η μπάλα έρχεται. Που κάνει ένα φοβερό σουτ στο 55ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Η Λάρισα κάνει το 1-0 με το φοβερό αυτό σουτ του Κάρας που ξαναβλέπετε. Η παλιά του Τσιλιάκου για τον Βουτυρίτσα. Βουτυρίτσας που μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, πέρασε, δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του εκεί. Ο Βαλαόρας, η φάση συνεχίζεται. Ωραία προσπάθεια, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βουτυρίτσα, η μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα, η φάση αυτή στο 13. Μαρινάκης καταδίωγεται από τον Τσιμπίνη, ξέφυγε. Δυνατή παλιά, τελικά ο Γιωργιτζίκης, μια παλιά προς τα πίσω, Τζάντζος, πασάρι για τον Χαλκίδη που κάνει το σουτ, την μπάλα out. Γιωβανούδης, πάλι Τζάντζος, μια παλιά. Για τον Μαρινάκη μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ξάνθης στη φάση αυτή. Ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τσιλιάκος, Κάρας, κάνει το γέμισμα, κεφαλιά από τον Μπάραν, διώχνει ο Γιώργος σε κόρνερ, ωραία αυτή η φάση, στο 27. Βουτυρίτσας προσπαθεί, κάνει το σουτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Δυνατό το σουτ του Βουτυρίτσα στο 34. Ο Βαλαόρας κουστρώνει για τον Κάρας, νέο σουτ out. Τζάντζος. Ανοίγει για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης που κάνει τη σέντρα, άφησε ο Γεωργιτζίκης, Κολομητρούσης, έγινε το λάθος, ο Αδαμόπουλος πήρε τελικά. Ο Μιχαήλ είναι αυτός που σώζει τη Λάρισα στο 37. Κουτυρίτσας, Μπάραν, κρατάει την μπάλα, κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρι. Φτάνει στον Τσιμπίνη, Τσιμπίνης από πλάγια θέση, πασάρι για τον Κάρας, Κάρας για τον Τσιλιάκο. Βαλαόρας που μπαίνει μέσα στην περιοχή, από πλάγια θέση. Γυρίζει την μπάλα, το σουτ του Κάρας, η μπάλα πάνω στο Μαρινάκι. Η φάση συνεχίζεται, ο Τσιμπίνης για τον Τσιλιάκο. Αυτός το βάθος για τον Κολομητρούση που είναι ξεμαρκάριστος, αυτός κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βουτυρίτσα, η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 2-0 για τη Λάρισα στο 55, τη θαυμάσει αυτή η παλιά του Βουτυρίτσα μετά από τη σέντρα του Κολομητρούση, 2-0 για τη Λάρισα στο 55. Τσιμπίνης που άνοιξε την μπάλα, η μπάλα κοντράει στο Κουτσίδη και έχουμε κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Αγορογιάννη και 3-0. Μετά από το κόρνερ του Βαλαόρα, 57ο λεπτό, η κεφαλιά του Αγορογιάννη που είχε περάσει μπροστά και 3-0 για τη Λάρισα. Μαρινάκης. Μαρινάκης που κάνει τελικά το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, η Ξάνθη μειώνει στο 67 σε 3-1. Ωραίο το σουτ από τον Μαρινάκη, ο Μιχαήλ δεν μπόρεσε να αποκρούσει, 67ο λεπτό, Λάρισα Ξάνθη 3-1.